Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει η λειτουργία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου να αλλάξει. Βέβαια, βλέπετε ότι στο 90% του χρόνου, στο 80% μιλούμε για την εταιρεία και πάλι για την εταιρεία και πάλι για την εταιρεία. Νομίζω κουράζουμε. Έχω απαντήσει επανελειμμένα σε αυτές τις ερωτήσεις που μου έχουν γίνει. Θεωρώ ότι ειλικρινά ότι τον επαναλαμβάνομαι εδώ, παρά το γεγονός ότι το έχω και εγώ ανάγκη, δεν τιμά εδώ τους δημότες και κουράζει και φεύγουν αρκετοί. Τώρα, επειδή δεν έχω και όλο το αρχείο μαζί μου, βρήκα την απόφαση παράδειγμα από τη Λουτράκη ΑΕ όπου ορίσαμε δικηγόρους για τα ασφαλιστικά. Έχω απόφαση, δηλαδή είναι αριθμός απόφαση 151 της εταιρείας, όπου λέει θέμα έκτο, ορισμός δικηγόρου είναι να καταθέσουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ορισμούς για τον ορισμό συνδιαχειριστής στην κοινοπραξία και έκτηση αμοιβής. Δηλαδή αυτό που έλεγε και χαρακτηριζόταν πριν ο κύριος Παύλου, ότι ποιος θα πληρώσει τα 250 ευρώ, τυχαία βρήκα από τα χαρτιά μου που είχα εκεί, ότι έχουμε πάρει την απόφαση και δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Κυρίες και κύριοι, το έχω ξαναπεί κύριε Γκιόνι, λυπάμαι, στενοχωριέμαι 24/10 του 2011. Ειλικρινά, γιατί βέβαια μεγαλώνουμε όλοι, ξεχνάμε, αλλά δεν υπάρχει. Έχω επίσης πει σε αυτή την αίθουσα, έτσι με πολύ σθένος, υποστηρίζοντας κυρίως τον εαυτό μου, ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε μία απόφαση των εργαζομένων που σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις. Σας διάβασα, δεν την έχω μαζί μου, είναι στο γραφείο μου, την ανακοίνωση που έκανε το Σωματείο των Εργαζομένων λίγες μέρες πριν βγάλουμε εμείς την ανακοίνωση. Όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι έλεγαν ότι σταματούν τις διαπραγματεύσεις λόγω της έλευσης της Τρόικας και ότι δεν ήξεραν από εκεί πέρα τι θα προκύψει. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά γιατί επανέρχεστε στα ίδια και στα ίδια ζητήματα. Και επιτέλους, να τονίσω και αυτό που για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι χθες, λίγο πριν γίνουμε εμείς Δημοτική Αρχή, αλλά και ενώ είμαστε και εμείς Δημοτική Αρχή, διότι μας στερούν τη δυνατότητα, έχουμε ένα βήμα και μια Δημοτική Αρχή η οποία είναι στη γωνία. Κανείς δεν της δίνει σημασία όσο αφορά τη λειτουργία της κοινοπραξίας. Κανείς. Κανείς δεν ενημερώνει ακόμα και σήμερα που εγγράφως έχουμε κάνει και μέσω του ροκοτού μας λογιστή να μας πει πώς είναι οι εργαζόμενοι, πώς είναι η μισθή των στελεχών της επιχείρησης, πώς είναι η μισθή των απλών εργαζομένων, πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας δήμαρχος ο οποίος δεν του δίνεται καμία δυνατότητα στη γωνία απέναντι σήμερα να εγκαλείται εδώ για τη μεγάλη ευθύνη που μπορεί να έχει, διότι θα απολυθούν εργαζόμενοι. Πώς είναι δυνατόν να θέτεται αυτή την ευθύνη σε ένα δήμαρχο στον οποίο μέχρι χθες δεν του έδιναν καμία σημασία. Και είπα, εύχομαι οι αλλαγές που γίνονται και θα γίνουν στην εταιρεία να έχουν στόχο, γιατί μέχρι σήμερα αυτό φαίνεται, να υπολογίζουν τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Γκιόνι, δεν στέλνω κανένα να φάει με κανέναν, δεν ξέρω αν αυτό υπήρξε προηγούμενη τακτική δική σας ή πιθανόν, δεν ξέρω πώς αλλιώς, έτσι, για να πω τις απόψεις μου στους συνεταίρους. Και επιτέλους αποφασίστε, είμαι με τον έναν επενδυτή ή με τον άλλον επενδυτή. Είμαι με τον έναν μέτοχο ή με τον άλλον μέτοχο. Λοιπόν, δηλώνω εφαρσός, δεν είμαι με κανέναν. Με κανέναν απολύτως. Είμαι με τα συμφέροντα των δημοτών και του Δήμου, αυτό είναι. Σε καμία λοιπόν των περιπτώσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να με θέσετε τη μια ότι είμαι υπέρ του ενός, πώς το λένε, μετόχου και την άλλη του άλλου μετόχου. Δεν ξέρω πόσο αδυναμία έχω εγώ να μεταφέρω σε εσάς πιθανόν το γεγονός ότι δεν στέκομαι υπέρ κανενός. Αυτό που μου έταξαν οι δημότες και μας έταξαν οι δημότες εδώ είναι να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των δημοτών και τίποτα παραπέρα. Και το κάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή όταν τα οικονομικά της κοινοπραξίας, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι πολύ άσχημα. Θα απαιτηθεί πολύ μεγάλος αγώνας πραγματικά να λειτουργήσει η κοινοπραξία με όρους και συνθήκες πραγματικά εξυγίανσης και που θα προκύπτει πιθανόν όχι ζημιά, αλλά κέρδος για την εταιρεία. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες, ακούω εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Φίλη, ψεύτικες υποσχέσεις, σοβαρευτείτε, ανεπάρκεια, προχειρότητα και μεθόδευση του τέλου. Ακούτε τώρα,
Μεθοδεύσαμε εμείς που θα πάει το κτέλ. Είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν δίκιο κάποιοι συνάδελφοι που το λένε. Αλλά χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε και να είμαστε εδώ πέρα τώρα 4 ώρες πρώην ημερησία. Σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν γίνεται αυτό. Και να κουράζουμε τους δημότες. Ποια μεθοδικότητα, κύριε. Τι μεθοδεύουμε, κύριε. Νομίζετε, κύριε φίλοι. Γιατί δεν μιλάτε καθαρά. Τι μεθοδεύουμε, παράδειγμα, για τη Μότορο Ελ. Σας απάντησε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Σταθήκαμε απέναντι και θα σταθούμε και το έχουμε πει και το έχουμε πει και στους ίδιους. Τι μεθοδεύουμε. Δηλαδή λέτε ειλικρινά. Κύριε φίλοι, παρακαλώ πολύ. Κύριε φίλοι, αφήστε το πει προσωπικού. Παρακαλώ πολύ. Σας διέκοψε κανένα. Κύριε φίλοι. Εσείς τα είπατε προχειρότητα και, και μεθόδευση. Εσείς είπατε ψεύτικες υποσχέσεις για το γου που σου. Όμως έχω πει επανειλημμένα, εδώ εμείς μπορεί να λέμε και διάφορα πράγματα λειτουργώντας πολιτικά. Γιατί δεν πάτε στις υπηρεσίες, κύριε φίλε. Ο κ. Πετρίτης είναι μέρα κάθε μέρα εδώ. Δεν πάει να ρωτήσει τι κάνει η υπηρεσία και τι συζητάει με τη Δημοτική Αρχή για το Ελληνικό Πολιτικό Σχέδιο. Ενημερωθείτε. Πήρατε να κάνετε εδώ. Δεν είναι όλο το 50 εδώ. Ειλικρινά σας μιλώ, απογοητεύουμε τους δημότες σοου επειδή έχουμε 5 κάμερες απέναντί μας. Δεν είναι έτσι. Και εγώ λυπάμαι, ειλικρινά. Και εγώ λυπάμαι. Μιλάτε για ελλείψεις στα σχολεία, σας προκάλεσε και πήγαμε μαζί και δεν βρήκατε τίποτα. Αύριο στις 25 Μαρτίου με πήρε ο κύριος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έρθει εδώ. Γιατί λέω ότι δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία. Ξέρετε, δεν προσβάλλετε εμένα. Προσβάλλετε δύο ανθρώπους εδώ και την κυρία Λέζου και τον κύριο Δέδε τον. Τον Γιώργο και επίσης και τον πρόεδρο, τον κύριο Κακούρο της Σχολής Επιτροπής, όπου δίνει μια μάχη και έναν αγώνα. Για ποιες ελλείψεις μιλάτε. Πριν και θα έχουμε θέμα για το γυμνάσιο της Παραχώρας, ήμουν με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός κάποιων ετοιμάτων που υπάρχουν στο ΕΠΑΛ. Και αυτό εξάρει τη Δημοτική Αρχή για τα ζητήματα που λύνουμε κάθε μέρα. Και επιτέλους, κύριε φίλη, δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Και να δείτε και το άλλο το γεγονός. Και με τι όρους οικονομικούς λειτουργούμε εδώ. Σήμερα ως διαμαγείας, δηλαδή να λύσουμε το ζήτημα, τεράστιο θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, το Λύκειο. Τεράστιο θέμα. Αποτέλεσε για μας μια πρώτη προτεραιότητα, δημιουργήσαμε από το πουθενά ένα ολόκληρο φάκελο με μελέτες. Ήμουν και με τον κύριο Μακρύδη σε συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη για το θέμα αυτό, πριν 10 μέρες. Έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε, που είναι το τοπικό ρημοτομικό. Μεγάλο θέμα, πραγματικά. Έχουμε δει από το νόμο που υπάρχει το 2006 και την εγκύκλιο μετέπειτα ότι μπορεί αυτό να το υπογράψει για να μην πάμε σε ζήτημα προοδικού διατάγματος κλπ. Αλλά να υπογράψει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Το έχει κάνει. Έχει γίνει. Και όλη η προσπάθειά μας, όχι για το θέμα μας, για άλλα, το έχει ξανακάνει εννοώ, και όλη πραγματικά η προσπάθειά μας είναι στο επίπεδο αυτό. Διότι έχουμε πείσει, είμαστε λίγο στο παραπέντε. Είναι έτοιμος ο φάκελος πραγματικά, 4-4,5 εκατομμύρια, όπως έγινε και δημοπρατήθηκε το νηπιαγωγείο, να γίνει το έργο αυτό μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμο. Εκεί που κολλάει μόνο είναι στο τοπικό ρημοτομικό και εκεί ακριβώς είναι βασικό, κύριε Πετρίτσα. Αλλά και υπήρχε και αυτό. Ναι, το ξέρω. Αλλά βασικό επίσης είναι και ο φάκελος. Και μέσα σε 6 μήνες ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα όριμο φάκελο. Κάναμε πρώτο φάκελο και δεν έχουμε κάνει πρώτο σχέδιο. Όχι. Είναι λίγο ανάποδη. Όχι. Έχουμε πάρει και την έγκριση από τον. Πώς να πω, τον Όσκα, από την. Τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι αυτό. Και δεν έχουμε. Κοιτάξτε, δεν το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν δημιουργείται το ζήτημα σήμερα. Έτσι. Είναι από την αρχή. Γιατί όταν πήραμε την επιλογή να λέμε ότι πάμε. Διότι δεν βρήκαμε και ένα οικόπεδο. Έκανε ο κ. Γιώργης την προσπάθεια. Αλλά με 5 εκατομμύρια πού να αγοράσω, εκεί που προέβλεπαν οι θέσεις του Ελληνικού Πολυδομικού Σχεδίου, δεν βρήκαμε και από το Δήμο οικόπεδο δίπλα ακριβώς από το σημερινό γυμνάσιο. Έτσι. Και είπαμε επιτέλους πού ο Δήμος έχει οικόπεδο. Να πάμε εκεί να κάνουμε σχολείο. Είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, είναι μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες που έχει ο Δήμος σήμερα. Δεν μπορεί στο Λουτράκι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να έχουμε ένα σχολείο με 700-750 παιδιά από 12 έως 18 χρονών. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Πετρίτση, και είμαι και συζητώ για το θέμα αυτό και με όλους τους περιουσιακούς παράγοντες, προκειμένου να ξεφύγουμε και από το ζήτημα του, πώς το λένε, του τοπικού ρημοτομικού. Ελπίζω πολύ γρήγορα να το πετύχουμε. Κύριε Γιόνι, ήθελα να πω κάτι ως μια παρατήρηση για το νερό. Εγώ θα ήθελα, επειδή
αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ ή που έχει προκύψει 3-4 μήνες με διάφορους οι οποίοι ασχολούνται με τρόπο ασχολούνται με το νερό, έχει προκύψει στην εταιρεία ζήτημα από το 2008, να θυμάμαι καλά, γιατί με αυτό έχει ασθενές χρόνο. Όπου εκεί, ξέρετε πολύ καλά, έχω μιλήσει και ιδιαίτερα, δεν θέλω να το πω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δώστηκε μια μελέτη σε κάποιον. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, επειδή ξέρετε ότι πριν ένα χρονικό διάστημα πριν, αυτός ο ίδιος άνθρωπος ήταν ένας από αυτούς που εμφανίστηκαν και πίεζαν με τον τρόπο που πίεζε, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ή να την πω, εκβίαζε, έτσι, πάλι για την ιστορία του νερού. Θα ήθελα πραγματικά να έρθετε να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο ποια μελέτη δώσαμε εμείς σε αυτόν τον άνθρωπο, πόσα χρήματα ξοδέψαμε και αν τελικά έχουμε παραλάβει μελέτη. Σαν πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑ και σαν, πώς το λένε, αναθέτων μια μελέτη σε αυτούς, θα ήθελα πραγματικά να έρθετε να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν μπορείτε να μιλάτε για μια δημοτική παράταξη που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτού του Δήμου για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ως διαμαγείας να λύσει τα πάντα. Σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όταν έχετε λειτουργήσει, γιατί μας είπατε τι θα κάνατε εσείς με κλωτσές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τοποθετήθηκα και έχω τοποθετηθεί δημόσια για την κυρία Καραβασίλη. Και αν θέλετε, η εκτίμηση όλης αυτής της επιτροπής που συγκαλέσαμε στο Υπουργείο Υγείας δεν ήταν η καλύτερη για την κυρία Καραβασίλη. Και απορώ γιατί χρησιμοποιείτε την άποψη της κυρίας Καραβασίλη. Τουλάχιστον για το νερό. Αν υπήρχε ένας υπεύθυνος θεσμικός ρόλος της κυρίας Καραβασίλη, θα ήταν σε αυτή τη σύσκεψη. Δεν ήταν όμως. Δεν γίνεται έτσι. Και θα ήθελα πραγματικά να μας ενημερώσετε τι κάνατε εσείς το 2008 όταν προέκυψε το θέμα, γιατί δεν είναι σημερινό. Φέροντάς μας αυτή τη μελέτη που ορίσατε εκεί. Ξέρετε, υπάρχει μία, στους Αγίους Θοδόρους, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να πω κάτι, πώς να πω, κακό, με την έννοια ότι κυκλοφορεί ένα κουτσομπολιό, κυκλοφορεί μία άποψη, όλοι είναι πράγματα περίεργα, παράξενα. Θέλω να πω το εξής. Και πετούν κάποιες έτσι απόψεις και ιδέες έτσι στο πουθενά. Και λέει περίπτερο τον Αγίον Θεό. Τι γίνεται με το περίπτερο? Το εξήγησα στο τοπικό συμβούλιο. Και σε όποιον πραγματικά μου ζήτησε τη γνώμη. Και να την επαναλάβω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τελειώσω επιτέλους. Διότι κάποιοι λένε περίπτερο και δεν λένε τι εννοούν. Ότι τάχα μου ο Δήμαρχος πήρε, ναι, έβγαλε εκτός μια οικογένεια που είχε ανάγκη και πήρε μια άλλη. Που εγώ εξήγησα στο τοπικό συμβούλιο ότι αυτή την άλλη οικογένεια, προκλητικά εκείνος ο άνθρωπος που ήρθε στο γραφείο μου, δεν τον ήξερα δύο φορές, ήταν να του πετάξω το παράθυρο. Και όπως έγινε και προχθές επίσης. Που ήρθε, λες και ήταν σπίτι του, μου άνοιξε την πόρτα και μου λέει: υπέγραψε αυτό. Μια βεβαίωση για τα τετραγωνικά. Και πετάτε με λέξη, λέτε περίπτερο. Και το λένε στα καφενεία των Αγίων Θοδόρων. Ο Δήμαρχος είπε κάποιον φίλο του μάλλον για το περίπτερο και άφησε κάποιους άλλους. Τι αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι? Οφείλετε να το ξέρετε. Κοιτάξτε τι λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πώς δίνονται άδειες στον περιπτέρω και να μην επειδή έχει περάσει ο χρόνος σας. Διαβάστε το επίμαχο. Η εισήγηση του Δημοτικού ή Τοπικού Συμβουλίου, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τον Δήμαρχο, αφορά τη χωροθέτηση και όχι την επιλογή δικαιούχου. Αυτό κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είπε εδώ, δηλαδή, κάποια στιγμή με κατηγόρησαν, το Δημοτικό Συμβούλιο είπε κάποιον και εγώ είπα κάποιον άλλον. Μα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει επί του δικαιούχου, αγαπητοί συνάδελφοι. Αποφασίζει επί της χωροθέτησης. Και επειδή αυτοί που τα λένε ανήκουν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές και επειδή η χωροθέτηση γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων, αναρωτήθηκε κανείς πού χωροθετήθηκε αυτό το περίπτερο, αν είναι σε χώρο του Δήμου, σε δημοτικό χώρο ή σε κάποιον άλλο χώρο. Και ευθύνη γι' αυτό δεν έχει κανείς. Και επειδή μου είπαν κάποιοι ότι είχα πει για εισαγγελείς και τα υπόλοιπα, να εξηγήσω και αυτό. Είπα λοιπόν το εξής. Όταν προέκυψε το θέμα της μόνιμης κατοικίας. Όταν είχαμε μόνιμη κατοικία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή λειτουργήσε, ξέρετε, μια επιτροπή πενταμελής και μετά μια τριμελής που καταργήθηκε βέβαια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπορούσε κανείς να πάρει πίσω αυτό που έλεγε η επιτροπή. Εύκολα έπρεπε να το δικαιολογήσει ο Δήμαρχος. Μπορεί να κάνει τι θέλει. Το έχω πει πολλές φορές επίσης εδώ, εποχές που κάποιος είχε μια σφραγίδα, το λέω πάντα,
τη μεγάλη σφαγή του κράτους και την έβαζε και αυτός αποφάσισε επί όλων των θεμάτων, έχει περάσει. Έχει περάσει, αγαπητοί μου φίλοι. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο, τελείως άλλο διοικητικό μοντέλο. Αν δεν πεις και καλώς σου έχει κάνει και έχει περάσει. Πώς θα παρακάμψει ο Δήμαρχος την απόφαση της πενταμελής επιτροπής, της πενταμελούς επιτροπής. Και λέω το εξής. Ήρθε ο αυτός λοιπόν και πήρε από το 2003, από τον πρώην Δήμο των Αγίων Θεοδόρων, αλλά και στη συνέχεια έπαιρνε μόνιμες κατοικίες. Τι είχε λοιπόν ο Δήμαρχος? Μία απόφαση μιας επιτροπής, είχε τις μόνιμες κατοικίες, τη βαθμολόγηση ουσιαστικά που έκανε η επιτροπή και αποφάσισε επ' αυτού. Και τι είπα όταν προέκυψε θέμα μόνιμης κατοικίας? Είπα το εξής πάρα πολύ απλό. Φέρτε μου στοιχεία που να πιστοποιεί ο Δήμαρχος ότι παραπλανήθηκε. Να κάνω έγγραφο προς την επιτροπή και να της λέω κύριε. Κύριε Δήμαρχε, προς την εισαγγελέα. Είπατε στο τοπικό ότι θα πάτε στην εισαγγελέα. Να σας πω μισό λεπτό. Συμφωνώ. Δεν θα απαντήσω κύριε Πρόεδρε. Αλλά αναρωτιέμαι κύριε Ράτη. Είστε τόσα χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Αναρωτιέμαι ειλικρινά, έτσι λειτουργείτε? Σας διέκοψα εγώ όταν μιλήσατε ποτέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και βεβαίως, εάν παραπαραμυθήκαμε και έδωσε ο κύριος αυτός πλαστές αποδείξεις, πλαστές βεβαιώσεις, βεβαίως και θα επιληθεί ο εισαγγελέας στην πορεία. Αλλά πώς μπορεί να ανατραπεί μια απόφαση, λέω εγώ. Και είπα στην κυρία που ήταν εδώ πέρα, που είδα πάλι τη Δικηπάθ. Και της είπα, φέρτε μου επισήμως τα έγγραφα αυτά, να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Γιατί μιλάτε αορίστως, γενικώς και στο καφενείο, ότι έχουμε και τα έγγραφα πια. Το Ε9, το Ε1, αναρωτηθήκατε ποτέ αν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω? Το Ε9 ενός κάποιου δημότη. Προσωπικά δεδομένα. Αναρωτηθήκατε. Και είπα τον τρόπο, φέρτε τα με έναν τρόπο που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, να κάνω, είναι έτοιμο το έγγραφο, ο κύριος Γκίκας είναι εκεί, ο υπάλληλος, να κοινοποιήσω για το θέμα του περιπτέρου. Μη λοιπόν, είπα μια περίπτωση αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να πω περισσότερες. Πετούν κάποιοι λοιπόν για λόγους εντυπωσιασμού περίπτερο για να πούνε τι έκανε ο Δήμαρχος με το περίπτερο. Αυτό έκανε ο Δήμαρχος λοιπόν, ότι η νομοθεσία και το νόμιμο του επέτρεπε να κάνει. Έχω γράψει πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε, να πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να κρατήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειλικρινά θα ασχοληθώ ξανά με ζητήματα της Λουτράκη ΑΕ, μόνο εάν σε κάτι δεν έχω απαντήσει. Σε όλα τα άλλα θα παραπέμπω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να μην επιτέλους ξοδεύουμε τον χρόνο. Θα έχουμε και γενική συνέλευση. Οπότε θα αναλυθούν και τα ζητήματα αυτά. Πάντως, εκτός από τη Λουτράκη ΑΕ, αυτή η Δημοτική Αρχή ασχολείται και κυρίως ασχολείται. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο να σώσουμε αυτή την εταιρεία με το μεγάλο έλλειμμα που έχει, αλλά ασχολείται όμως και με άλλα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Παύλου, θα ήθελα.